Μετά από 5 χρόνια επιστρέφει η Αντέλ, οπότε το hello, Αντέλ, εσύ είσαι. Επιστρέφει, ε. Επιστρέφει. Είναι ένας... Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νέο άλμπουμ. Με αριθμό 30, συνηθίζει η Αντέλ να... Πέντε χρόνια μετά. Να ονοματίζει τα άλμπουμ με τον αριθμό της ηλικίας της. Αυτό το δούλευε από πέρυσι και βιάστηκαν οι φαν να πούνε ότι θα είναι το 30, γιατί πέρυσι ήταν 30. Γιατί 30 είναι. Παρένθεση, τήρησε το λόγο της. Όταν έκανε το Hello, που ήταν το άλμπουμ 25, είχε πει θα επανέλθω σε 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια. Και είχαμε πει σιγά μην το τηρήσει και το τήρησε. Εγώ όταν είχα δει, σας βάζω παρενθέσεις, όταν είχα δει την Αντελίτσα πολύ διαφορετική. Και το λέω Αντελίτσα γιατί ήταν μια πολύ πιο νέα, πολύ πιο φρέσκη, ένας άλλος άνθρωπος. Νόμισα ότι είναι Photoshop. Και στην αρχή σκέφτηκα κάτι έχει πάθει το κορίτσι αυτό. Είναι πιο ωραία από ποτέ. Δεν το λέω λόγω σωματότυπου κλπ. Το λέω λόγω ηρεμίας. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Αυτή ερωτεύτηκε. Ερωτεύτηκε. Γιατί όταν ερωτεύεσαι. Αλλάζεις. Λάμπεις. Ναι. Μπάμπι μου. Ναι, και όταν είσαι καλά και ήρεμη, δεν σε νοιάζει πόσο χρόνο θέλεις. Απέχεις. Τα αφήνει όλα κυλάνε και δώσ' του μετά. Τώρα του δίνει. Λοιπόν, αυτό είναι ο νέος της σύντροφος. Έκανε για πρώτη φορά εξώφυλλο στη Vogue. Είναι μαγικό το εξώφυλλο, είναι υπέροχη η Αντέλ. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Μιλάει για ένα δύσκολο διαζύγιο μετά από 8 χρόνια σχέσης και 3 χρόνια γάμου. Για το γιο της, ο οποίος είχε πολλές. Έχει παιδί. Έχουν γιο, βέβαια, ο οποίος τώρα νομίζω πρέπει να είναι 7-8. Ο οποίος είχε πολύ δύσκολες ερωτήσεις, γιατί δεν είστε μαζί, δεν το βίωσε καλά ο γιος. Και ότι κάποια στιγμή λέει θα του εξηγήσω τι σημαίνει να θέλεις να εξελιχθείς, γιατί έφυγα από ένα γάμο. Δεν φύγαν άσχημα, δεν τσακωθήκανε. Το 19 νομίζω οι υπεύθυνοι επικοινωνίες είχαν επιβεβαιώσει το διαζύγιο τους. Τότε ήταν κεραυνός ενεθρία για τους φαν. Καλά, είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Έμεινα άνεργη εντός πολλών εισαγωγικών και λόγω κορονοϊού και επειδή δεν είχε βγάλει και το άλμπουμ. Γιατί είναι βγάζει. Είναι αστείο αυτό να το καλέ, λέει. Το είπε γιατί μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα. Ναι, το είπε τρελά, για έτσι. Ναι, καλέ 15 γκράμι. Αυτά είναι δύο εξώφυλλα. Όταν βγάζει ένα άλμπουμ με τόσα είναι δύο εξώφυλλα. Πώς είναι δύο. Τωρινά. Ναι, είναι τώρα, είναι τώρα. Εγώ γιατί αυτό δεν το έχω το καταλάβει. Το ένα είναι η Βρετανική Vogue και το άλλο είναι η Αμερικάνικη. Σωστά, στη Vogue, ας πω ότι... Το ολόσωμο είναι πιο ωραίο κατά την άποψή. Για να καταλάβω, η Vogue αυτή ποια είναι, ποια η μία είναι η Βρετανική και η μία είναι η Αμερικάνικη. Και έκανε και στις δύο. Και έκανε και στις δύο. Έτοιμη. Ναι, γιατί βγάζει το άλμπουμ τώρα στις 15 Οκτώβριο, οπότε πέσαν όλες οι Vogue από και πάνω και έτσι ρομαντιθήκανε. Πολύ αναμενόμενο. Θα πουλήσει τρελά σε μια εποχή που δεν πουλάνε πια πολύ δίσκοι μετά από 5 χρόνια. Ναι, Αντέλ, τι λέμε. Πάντως να σας πω κάτι. Δεν είχαμε δει το σώμα της. Και είπε, δεν το έκανα για το Instagram. Ήμουν μέσα, ήθελα να δυναμώσω, είχα εθιστεί με το κινητό μου και ήθελα κάτι να μου αποσπάσει την προσοχή. Οπότε το μοναδικό πράγμα που μπορούσα να κάνω είναι γυμναστική. Γυμνάζεται 3 φορές την ημέρα. Τρέχει. Ξεκινάει με βάρη, μετά τρέξιμο και το βράδυ κάρντιο. Τρέξιμο, τρένα. Παιδιά, έχω δει το σώμα μου να αλλάζει με το τρέξιμο. Δεν το βάζω στα πόδια, τρέχω. Απλά και φτάνω. Μπράβο, μου αρέσει που βλέπω μια γυναίκα όπως η Αντέλ και να επιστρέφει αρχικά και να είναι τόσο ήρεμη και καλά. Έχει απίστευτο πρόσωπο. Και έχει μια. Είτε ήταν δηλαδή τα παραπάνω κιλά, λοιπόν, νέο σύντροφος, διαζύγιο, νέα εικόνα, νέο άλμπουμ. Είτε είναι με τα να γυρνάτε σελίδες στη ζωή σας όταν κάτι σας χαλάει και όταν κάτι σας μολύνει ή είναι τοξικό. Διώξτε το, απελευθερωθείτε, προχωρήστε μπροστά. Δεν είναι εύκολο πάντα, ποιος είπε ότι είναι εύκολες οι αλλαγές. Μην ανοίξω τη σύντροφο. Να σας πω κάτι, βοηθάει, επειδή το είπα πριν σε μια φράση, βοηθάει πολύ και να έχεις και τη σιγουριά λυμένο το θέμα το οικονομικό. Μιλάμε για ξένα πνευματικά δικαιώματα. Συμμετέχει στο γράψιμο όλων των τραγουδιών της. Όταν βγάζει ένα άλμπουμ το οποίο βγάζει 7 hits παγκόσμια, μιλάμε για χρήματα τα οποία της επιτρέπουν να κάθεται 5 χρόνια να απασχολείται τα πάντα. Να σου πω κάτι, μια ωραία. Από τις καλύτερες τραγουδίστριες. Δεν θα συγκρίνω εγώ. Δεν θα συγκρίνω εγώ την Αντέλ με κανέναν καλλιτέχνη και με κανέναν άνθρωπο. Εγώ όμως θα συγκρίνω αυτό που λέμε πολλές φορές. Είναι δύσκολο, είναι αυτό και με ψημυρίζεις και κάθεσαι και κλαις τη μοίρα σου. Όχι. Όλα είναι δύσκολα και τίποτα δεν σου χαρίζεται. Οπότε, επίλεξε εσύ ποιο θες να είναι αυτό το οποίο θα κάνεις. Το άλμα, το βήμα, σιγά σιγά και τσούκου τσούκου και φτιάξε τη διάθεσή σου και τη ζωή σου. Μην αφήνεις τους άλλους να την φτιάχνουν. Τέλος.